Αυτή τη φορά, κατά ανεξήγητο τρόπο, κύριε Πρόεδρε, έβαλε στο στόχαστρο τα περιφερειακά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Με το νόμο 4485 του 2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 76 στην πρώτη παράγραφο, λέει χαρακτηριστικά: επιτρέπεται η μετακίνηση μελών ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας προς τα ΑΕΗ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από ΑΕΗ που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον αυτά τα μέλη ΔΕΠ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας στο ίδιο τμήμα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, ότι αποψηλώνονται τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Θα αντιπαρέλθω την εισαγωγή του κυρίου Δημοσχάκη ότι δημιουργούνται προβλήματα με κάθε νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς δεν τα παρακολουθεί καλά ο κύριος Δημοσχάκης και κυρίως δεν παρακολουθείται σωστά και το τι γίνεται με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, ο οποίος εφαρμόζεται με εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας. Αν γνωρίζει ότι 15 καθηγητές πρώτης γραμμής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και αν αυτούς θα τους αντικαταστήσει πριν ακόμα φύγουν αυτοί από την Θράκη για τα κεντρικά πανεπιστήμια. Ήδη βλέπετε πόσο ανυπόστατη είναι η κατηγορία περί φωτογραφικής διάταξης. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Διότι εδώ έχουμε 4 ακαδημαϊκά όργανα, στα οποία η πολιτεία τουλάχιστον, προφανώς εσείς δεν έχετε καμία εμπιστοσύνη, αλλά η πολιτεία τυχαίνει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Διότι είναι ακαδημαϊκοί άνθρωποι και έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Αν δεν θέλουν να φύγει κάποιος, του λένε να μην φύγει. Αποτελεί κοινή πεποίθηση στις τάξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι επιδιώκεται να εξυπηρετήσετε κάποιους με υψηλά αξιώματα, αδιαφορώντας για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων. Και υπάρχει κατάσταση και φωνάζουν οι καταστάσεις και κυκλοφορούν από γραφείο σε γραφείο. Και θέλετε να τους πάρετε όλους αυτούς τους καθηγητές από τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί δεν προβλέψατε την αντίθετη κατεύθυνση? Είχατε την νομοθετική εξουσία να το πράξετε. Ξέρετε, την ευθύνη για το αν μένει κάποιος στο χώρο που διδάσκει ή όχι την έχει η Βρετανία. Άρα θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες στις αντίστοιχες Βρετανίες αν αυτό δεν τηρείται. Και βεβαίως πάλι επιμένω, είναι το ίδιο που είπα πριν και στο ΚΚΕ, και εσείς έχετε μία λογική ενδεχομένως ότι όλα πρέπει να τα κάνει το Υπουργείο. Μέσα στη λογική του αυτοδιοίκητου σε ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να λύνονται μεταξύ τους. Κίνητρα υπάρχουν για να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Εμείς με την πολιτική που ακολουθούμε τώρα και έχουμε τα πρώτα εξαιρετικά θετικά βήματα με τη συνεργασία των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ, αναβαθμίζουμε την ακαδημαϊκή υπόσταση αυτών των ιδρυμάτων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι εκείνα τα θέματα που συγκινούν τους επιστήμονες να πάνε, να μείνουν, να συμβάλλουν κτλ. Όπως έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους σε πάρα πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια. Τα κίνητρα, κατά κύριο λόγο, είναι κίνητρα επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα.